Σήμερα είναι ένας χρόνος, το θυμάστε, από τον καταστρεπτικό σεισμό στην Τουρκία. Ε, το θυμάστε που ισοπαίδωσε τα πάντα. Ο σεισμός που θα έστελνε στο πύρτο εξώτερων τον Ταγίπ Ερντογάν. Το θυμάστε. Ένα χρόνο μετά ο Ερντογάν είναι παντοδύναμος πολιτικά. Ένα χρόνο μετά κάνει παιχνίδι και με Δύση και με Ανατολή. Ένα χρόνο μετά έχει τη διακήρυξη της Αθήνας. Όλα πάνε καλά. Και ένα χρόνο μετά το Φιντάνι, το Φιντάν βγήκε προχθές να μας πει σε συνέντευξη: καλά πάμε την Ελλάδα, να δει και λίγο την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών της, να μας πει τι θα κάνει και με τους ομογενείς μας στη Θράκη, και επιτέλους συμφωνήσαμε το Κυπριακό να μην μας απασχολεί σε αυτή τη φάση. Ένα χρόνο μετά λέω να ακούσετε τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, που μετά τους σεισμούς είπε: παιδιά, δεν είναι έτσι όπως το διαβάζετε. Ο Ερντογάν θα κερδίσει από αυτή την ιστορία και αέρα στα πανιά του. Καλημέρα, κύριε Σταθακόπουλε. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη, και στους ακροατές σας. Ένα χρόνο μετά, ε. Κοιτάξτε, μην είχατε φιλοξενήσει κι εσείς, και η αλήθεια είναι όλα τα ΜΜΕ τότε. Την επομένη κιόλα, σε 7 Φλεβάρι μέχρι το αρχές Μαρτίου, η αξιολόγηση ήταν τι θα γίνει τώρα με τον Ερντογάν. Όλοι οι αναλυτές, όταν λέω όλοι, εννοώ όλοι. Όλοι οι αναλυτές, πλην εμού, του τρελού του χωριού, έλεγαν ότι ο Ερντογάν θα υποστεί μεγάλη ήττα και στο κοινωνικό πεδίο και βεβαίως στο πολιτικό. Ετοιμαζόντουσαν τότε, θυμόσαστε, την Ενωμένη Αντιπολίτευση με τις ενστάσεις Αξενέρ να προτείνουν τον Κιλιτσάρογλου. Εγώ έλεγα ότι έχει διαλέξει τον αντίπαλό του ο Ερντογάν, ακριβώς αυτός ο οποίος θα ιτηθεί. Επέμενα πάλι σαν τον τρελό του χωριού παραμονές των εκλογών του στο Μάιο, παρά τις δημοσκοπήσεις που έφερναν τον Κιλιτσάρογλου 10 μονάδες μπροστά, να λέω δεν χάνει ο Ερντογάν ούτε με ατομικές σφαίρες. Είχα πει ότι θα βγει ωφελημένος και στο εσωτερικό του από τους σεισμούς. Υπάρχουν οι τίτλοι δηλαδή στο YouTube του, που βάζανε οι δημοσιογράφοι κατά το Σταθακόπουλο, δεν χάνει ο Ερντογάν με τίποτα, θα βγει κερδισμένος. Τον έφτιαξαν οι σεισμοί. Και έτσι έγινε. Και βεβαίως είναι κερδισμένος και στο διεθνές επίπεδο, γιατί έπαιξε μπάλα και σε επίπεδο ΝΑΤΟ και σε επίπεδο Ρωσίας και Ουκρανίας και στη Μέση Ανατολή και στη Λιβύη και με εμάς. Και από όλα ωφελήθηκε και σε επίπεδο σεισμών, μια και αυτό είναι σήμερα το θέμα που ξεκινήσαμε. Να πω ότι οι πρώτοι οι οποίοι προσέγγισαν την περιοχή, η οποία είναι μια περιοχή που είναι σε έκταση όσοι είναι η Κύπρος, ή τέλος πάντων μια έκταση από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Αθήνα. Βεβαίως με δευτέρας της ποιότητος κατά τον Ερντογάν και τους πολιτικούς εκεί στην Τουρκία και την κοινωνία την υπόλοιπη κατηγορίας ανθρώπους, γιατί είναι περισσότεροι κουρδικής και αραβικής καταγωγής Τούρκοι πολίτες. Οι πρώτοι οι οποίοι ενεπλάξαν εκεί με την ενοικοδόμηση ήταν οι Ιάπωνες. Ήδη έχουν παραδοθεί πάνω από 40.000 σπίτια. Ήθελα να ξέρω αν ομιγέντου είχε πάθει η Ελλάδα κάτι τέτοιο, πού θα είχαν βρεθεί η πολιτική και η κοινωνία της Ελλάδος. Έτσι, για την Τουρκία λέμε. Η Τουρκία αναβαθμίστηκε από. Είναι G20 η Τουρκία, έτσι. Από G19 σε G17 η Ελλάδα είναι 54η στις 250 οικονομίες του κόσμου. Παραδόθησαν λοιπόν σπίτια και με απευθείας ανάθεση σε αυτό το διαγωνισμό, τέλος πάντων, που έγινε για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ανωτέρας βίας, το Καμούι Χαλεκουρμού, το γραφείο, η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου δημοσίων έργων και δημοσίων συμβάσεων στην Τουρκία, ενέκρινε να αναλάβουν το έργο σε consortium, σε κοινοπραξία, μια μεγάλη βρετανική εταιρεία και μια δανέζικη. Επομένως, με πάνω από 40.000 σπίτια να έχουν παραδοθεί, με την τεχνική των Ιαπώνων που είναι ειδική στις γρήγορες κατασκευές, με αυτά τα σπίτια που φτιάχνουν και αυτοί τα χάρτινου τύπου, πως είναι τα δικά τους απαραδοσιακά σπίτια, τα οποία είναι καλύτερα σε κάθε περίπτωση, πρόχειρα μένα, αλλά καλύτερα από το να είσαι στη σκηνή. Παρόλα αυτά υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που ζουν σε κοντέινερς και τα λοιπά, όμως έχουν παραδοθεί χιλιάδες σπίτια και γίνεται μια τεράστια ενοικοδόμηση από Βρετανούς και Δανούς, όπως είπα προηγουμένως. Έχουν παίξει μπάλα οικονομικά τεράστια ποσά εκεί μέσα και εταιρείες και κόσμος και δουλειάς, και η λεγόμενη συμμορία των πέντε, η Μπεσλίτσετε,
Μεσχλή σημαίνει τον πέντε τσέτε, τσέτα είναι η συμμορία στα τουρκικά. Γνωστή λέξη και σε εμάς από την ιστορία μας. Η Μπεσλή Τσετέ λοιπόν σημαίνει τον πέντε, η οποία στηρίζει τον Ερντογάν, τον στήριξε και στις εκλογές. Χειρίζεται ουσιαστικά τα μεγάλα κονδύλια της οικονομίας της Τουρκίας, όπου η κάθε μία από αυτές τις μεγάλες πέντε κατασκευαστικές έχουν από κάτω τουλάχιστον 100 θυγατρικές στα δημόσια έργα, όχι μόνο με στην Τουρκία αλλά και με διεθνείς διαγωνισμούς που παίρνουν ανά τον κόσμο. Μην ξεχνάμε ότι και στην Ελλάδα τα δημόσια έργα τα κάνουν μεν ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες σύμφωνα με τον νόμο 4412 του 2016, όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα, αλλά δεν ορίζει τη εθνικότητα του υπεργολάβου. Και συνηθέστατα οι υπεργολάβοι στα δημόσια έργα στην Ελλάδα είναι τουρκικές εταιρείες. Νόμιμο είναι αυτό. Απλά έχουν το know-how, όσο και αν φαίνεται περίεργο. Η λεγόμενη δάνεια εμπειρία, όπως λέγεται. Ναι, ναι, κύριε Σταθακόπουλε, μου γράφουν εδώ ακούγοντάς σας. Μια χαρά τα λέει και τα έλεγε, λέει, και την ίδια ακριβώς μέρα πέρσι. Εμείς τα βλέπουμε όλα αυτά. Ή περιμένουμε, λέει, να καταρρεύσει η Τουρκία, μπας και σωθούμε. Κι άλλος μου λέει εδώ, κύριε Σταθακόπουλε, μήπως τώρα που είμαστε φίλοι, αγαπιόμαστε μετά τη διακήρυξη των Αθηνών, να τους ζητήσουμε να στείλουν τα Ιαπωνικά συνεργεία στα Αρκαλοχώρη, για παράδειγμα. Που είναι. Ναι, γιατί το ζητήσαμε άραγε. Δεν ξέρω, προχθές είχαμε τουρκο-ελληνική συνάντηση επιχειρηματιών στην Κωνσταντινούπολη. Άλλη επιβεβαίωσή σας πως έχουν μπει στα δημόσια έργα της χώρας με θέση υπεργολάβου. Και είχαμε deals, πολλά στην πόλη. Σε αυτά τα deals δεν σκέφτηκαν και το έρμο το Αρκαλοχώρι, ρε παιδί μου. Έλατε. Το θέμα είναι ότι κάναμε ποτέ έτοιμα, ας πούμε, στους Ιάπωνες που γνωρίζουν από σεισμούς και γρήγορη αποκατάσταση. Όπως έκαναν οι Τούρκοι. Να το κάνουμε μέσω Ερντογάν και Χακάν Φιντάν. Γιατί κακό είναι. Φίλοι δεν είμαστε. Να μεσολαβήσουν, ναι. Να είναι mediators. Φίλοι δεν είμαστε. Κύριε Σταθακόπουλε, προσπαθώ να πω ότι ένα χρόνο μετά, χθες είδα και κάποια ρεπορτάζ με ερημοχώρια στην Τουρκία που ζουν μέσα στο σκοτάδι και το φόβο. Υπάρχουν κι αυτά. Προφανώς. Ναι. Αλλά ένα χρόνο μετά, 40.000 σπίτια που μου λέτε να έχουν παραδοθεί ήδη. Εντάξει. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Ένα χρόνο μετά, λοιπόν, η ζορισμένη τουρκική πολιτική ηγεσία του Ερντογάν, το σύστημα, είναι σε φάση ανοικοδόμηση και έχει βάλει μεγάλους παίκτες μέσα για να κάνει τα deal. Και μόλις χθες ο Χακάν Φιντάν μας τουίταρε τη συνέντευξη που έδωσε μετά τη διακήρυξη των Αθηνών και μας λέει: καλά πάμε. Αλλά να δείτε λίγο την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών σας, βρε αδελφέ. Να δείτε τους ομογενείς μας στη Θράκη, στη Δυτική Θράκη, όπως λέει. Και ευτυχώς έχουμε αφήσει το Κυπριακό, αυτό το αγκάθι, ρε παιδί μου. Το έχουμε αφήσει στην πάντα, δε. Και εμείς, και αυτοί, και καλά, αυτοί το αφήσαν στην πάντα γιατί θέλουν να την καταπιούν. Εμείς δηλαδή, αν την καταπιούν, είναι όλα ωραία, εντάξει. Θα καθόμαστε στα ίδια τραπέζια μετά. Την Κύπρο εννοώ. Ναι, ναι. Τα πάντα, όπως ξέρετε, κύριε Σαχίνη, γνώσεις και εμπειρωσάστε, είναι θέμα οπτικής. Αν το ποτήρι το βλέπεις, λέει, μισογεμάτο ή μισοάδιο. Εγώ, επειδή είμαι ρεαλιστής, το βλέπω ότι και στη μία περίπτωση και στην άλλη δεν είναι γεμάτο. Είναι στη μέση. Τώρα, αν είναι μισογεμάτο ή μισοάδιο, ας το δει ο οπορτουνιστής ή ο πεσημιστής αλλιώς. Εγώ, ως ρεαλιστής, το βλέπω ως έχει. Λοιπόν, η κατάσταση. Όσοι είμαστε ρεαλιστές και βλέπουμε τα πράγματα και δεν έτσι παρακινούμαστε από ιδεολογίες, ιδεολειψίες ή κομματικό λόγο, γι' αυτό το λόγο όταν μας πήρανε χαμπάρι εμένα και άλλους, έχει κοπεί η φωνή μας, τα μεγάλα κεντρικά ΜΜΕ, τα γνωρίζετε αυτά, ευτυχώς που υπάρχουν τα περιφερειακά και φωνές σαν τη δικιά σας με ανοιχτά μικρόφωνα και μπορούμε και επικοινωνούμε στους ανθρώπους οι οποίοι σαφώς και δεν τρώνε κουτόχορτο και αντιλαμβάνονται και από μόνοι τους τι συμβαίνει. Και ο δημόσιος λόγος που έχουμε κάποιοι απλά τους επιβεβαιώνει αυτά τα οποία αντιλαμβάνονται και ορθώς τα αντιλαμβάνονται. Το κοινό δεν είναι χαζό. Το θέμα εδώ είναι γιατί έχουμε παγκοσμίως και στην Ελλάδα τα αποτελέσματα, τα πολιτικά που έχουμε. Αυτό είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Δηλαδή η κομματοκρατία και η οπαδοκρατία. Σε κάθε περίπτωση η Τουρκία είναι μια βαθιά αναθεωρητική χώρα η οποία έχει δύο προσωπία. Ενίοτε της φιλίας και ενίοτε του Νταΐ. Καμιά φορά τα φοράει και τα δύο ταυτόχρονα, σαν τον Ιαννό, το θεό των Ρωμαίων, με τα δύο πρόσωπα. Αυτή τη στιγμή φοράει του Νταΐ κατά του Ισραήλ και το προσωπείο του φίλου στην Ελλάδα. Αυτό μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή.
γιατί είναι καιροσκοπισμός, είναι αναθερτισμός, είναι αλυσιδερής, είναι συναλλαγή, είναι η ιστορία τους. Αυτή είναι η διπλωματία τους. Αν θέλετε, αυτό έχουν μάθει, μια διπλωματία από μέρες που είναι, για να θυμηθούμε και την κηδεία τότε του Κολοκοτρώνη του 1843, όπου δεν παρευρέθηκε κανένας από την αυλή, την οθωνική, που τον είχαν κλείσει στη φυλακή λίγα χρόνια πριν, αλλά παρευρέθηκε ο Οθωμανός πρέσβης, ο Κωνσταντίνος Μουσούρος, της φαναριώτικης σχολής βεβαίως, ως Οθωμανός πρέσβης εμφανίστηκε να τιμήσει τον Κολοκοτρώνη, και αυτοί οι φαναριώτες ήταν που δίδαξαν την πολιτική της Τουρκίας, η οποία ακολουθούν μέχρι σήμερα και ο Ερντογάν και ο Χακάν Φιντάν και ο Καλίν και όλοι τους, και βλέπουμε ότι τους βγαίνει. Τους βγαίνει, δηλαδή, να πατάνε. Κύριε Σταθακόπουλε, με συγχωρείτε, αλλά 14 Φλεβάρι, τα Αγίου Βαλεντίνου, στην Ελλάδα θα ψηφίζουμε το νομοσχέδιο για τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια. Στο Κάιρο όμως, ο Σίση θα δέχεται τον Ερντογάν, και ο Φιντάν είπε ότι είναι δύο αδελφοί λαοί. Τώρα ξεχάστηκαν. Ο φασίστας Σίση, ο εγκληματίας των αδελφών μουσουλμάνων, αυτά ξεχάστηκαν. Ωραία. Άλλο όμως σας ρωτώ. Επειδή έχουμε αφήσει μία αναμονή, θα το πω σικ, με την Αίγυπτο, πέραν του 28ου μεσημβρινού, πόσο απέχει από την πραγματικότητα να έρθει να κουμπώσει η Τουρκία εκεί που δεν δικαιούται, να τα βρει με την Αίγυπτο από εκεί που σφαζόντουσαν, και πέραν του 28ου ξεχάστε την ελληνική ΑΟΣ? Αυτή είναι η πολιτική της Τουρκίας, την ξέρουμε και αυτή την εφαρμόζει. Και την εφαρμόζει όπως χτυπιέμαι να τα λέω χρόνια τώρα, όχι με τη λογική του πολέμου. Βεβαίως και θέλει να έχει μια ισχύ και να έχει το φόβο της, όπως λέγανε κάποτε οι παππούδες μας, βρε, μην κάνεις εκείνη τη ζημιά, βάλε το φόβο μου να έχεις, μας λέγανε οι γιαγιάδες και οι παππούδες. Αυτό θέλει η Τουρκία να κάνει, να κάνει μια προβολή σημαίας, όπως λέμε γεωπολιτικά, και να έχουν οι πάντες το φόβο της ότι μπορεί να το κάνει κάτι, αλλά δεν θα το κάνει, απλώς το φόβο της να έχεις. Αυτή λοιπόν είναι η απειλή πολέμου, όχι η ουσιαστική, πρακτική μάλλον, αλλά πόλεμος είναι και η διπλωματία της πολιορκίας, η οποία ασκούσαν οι Οθωμανοί και σήμερα ο Νεοθωμανός πρόεδρος. Τώρα το Μάρτιο θα κλείσει 21 χρόνια διοίκηση της Τουρκίας. Εμείς έχουμε αλλάξει 10 πρωθυπουργούς στο μεσοδιάστημα, 6 εκλεγμένους και επανεκλεγμένους, με το πηγή του Σιμίτη, και 4 υπηρεσιακούς. 10. Και κάποιοι επιμένουν μετά από 21 χρόνια να θεωρούν τον Ερντογάν απρόβλεπτο. Όταν εγώ και άλλοι μπορούμε να προβλέψουμε ακόμα και πότε. Απρόβλεπτο και αδύναμο. Μου λέει εδώ ο Γιώργος, με το δυνατό ευρώ είμαστε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιμένουμε τη βοήθεια και τα κεφάλαια, όπως λέμε, της υποτιμημένης τουρκικής λίρας με 800% πληθωρισμό. Τα ανάποδο γίνεται κανονικά. Αυτά είναι νέα οικονομικά. Ευτυχώς, λέει, που σπούδασα πολιτικός μηχανικός. Τι να λένε οι οικονομολόγοι? Ο καθένας γελάει εδώ με την πίκρα μας. Έτσι είναι μια μεγάλη απορία. Πώς πάει χάλια η οικονομία της Τουρκίας και από G19 έγινε G17 και η Ελλάδα είναι στην 54η θέση. Λοιπόν, της παγκόσμιας οικονομίας. Από την άλλη μεριά, δεν θέλω να σκέφτομαι αν η Ελλάδα είχε πάθει τη ζημιά που πάθει η Τουρκία στο Χατάι, πού θα ήταν τώρα η Ελλάδα, σε τι κατάσταση. Λοιπόν, εδώ πέρα μιλάγατε προηγουμένως πριν μιλήσουμε μαζί για τα Τέμπη, που σε λίγο θα κλείσουν και αυτά ένα χρόνο, και για άλλα τόσα θέματα που είναι ανοιχτά στην Ελλάδα και ζέων. Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ ότι η Τουρκία ασκεί η ερντογανική Τουρκία, έχει ονοματεπώνυμο, έτσι, δεν είναι η Τουρκία γενικά και αόριστα, 21 χρόνια δεν το πατυχεί προηγουμένως, διοικείται από Ερντογάν, άρα έχει ονοματεπώνυμο. Η ερντογανική Τουρκία λοιπόν ασκεί την πολιτική της πολιορκίας, που και αυτή πόλεμος είναι και αυτή αποδίδει καρπούς, όπως έχουμε δει. Η πολιορκία είναι ότι σου σπάω τα νεύρα, θέλω να έχεις το φόβο μου, αλλά από εκεί και πέρα σε φέρνω στο τραπέζι και παίρνω αυτό που θέλω ανέμακτα. Πώς το παίρνω? Έχοντας σύμμαχο τον χρόνο και την υπομονή. Αυτό κάνει η Τουρκία. Χρόνος και υπομονή. Μας το έχει διδάξει ο Λέων Τολστόι στο έργο του «Πόλεμος και Ειρήνη». Ποιος κερδίζει και γιατί. Επομένως, αυτό αντέμενα πάντοτε, αυτό επαληθεύεται, αυτό γίνεται ακόμα και σε λεπτομέρειες, όχι μόνο στα μεγάλα χοντρά γεγονότα. Και για το μέλλον πιθανολογώ ότι η Τουρκία βγαίνει κερδισμένη, θα βγει κερδισμένη σε όλα τα επίπεδα, από το Κυπριακό, την Ανατολική Μεσόγειο, μέχρι το Αιγαίο, τα νησιά μας και την μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη. Υπάρχουν εξάλλου εκθέσεις που θέλουν να μεταφέρουν, ελληνικές εκθέσεις από το 12, τώρα και 12 χρόνια,
που θέλουν να μετατρέψουν τη Θράκη σε ΕΟΣ, ελεύθερη ειδική οικονομική ζώνη δηλαδή, δηλαδή μια περιοχή buffer μεταξύ κυρίως Ελλάδος, από εδώ Θράκη ως Μαξιλαράκι και από την άλλη μεριά η Τουρκία, με συγκοιητή στην περιοχή την βάση των Αμερικανών στην Αλεξανδρούπολη, η οποία μόνο τυχαία δεν έγινε εκεί. Και από εκεί και πέρα το τυράκι στη φάκα στην περιοχή θα είναι οι δουλειές και το αφορολόγητο, για τους πολύ, και τους ντόπιους δηλαδή. Και η ουσία η μεγάλη είναι ότι δεν χάνεις έδαφος, αλλά το ειδικό καθεστώς που θα δημιουργηθεί, υπάρχουν και προτάσεις ξαναλέω από το 12, διάχυτες και στο διαδίκτυο, στο Google, είναι ένα θέμα με το οποίο είναι κέρδος της Τουρκίας. Κέρδος της Τουρκίας θα είναι κάτι αντίστοιχο να δημιουργηθεί μια buffer zone και στο Αιγαίο. Όσον αφορά δε την Κύπρο, οι οποίοι έχουν τώρα, όπως και οι Τούρκοι, δημοτικές εκλογές περιφερειακές, και τον Ιούνιο έχουμε όλοι μας στην Ευρώπη ευρωεκλογές. Για να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση για το Κυπριακό, αυτό θα πρέπει να είναι το πρόταγμα όλου του ελληνισμού, είναι ότι μία ανατολική χώρα, η Τουρκία, κατέχει παράνομα χώρο και χώρο και τόπο και κυριαρχία μιας ευρωπαϊκής χώρας, Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κύπρου. Ότι η αφορμή που έγινε πριν 50 χρόνια, ακριβώς θα κλείσουν φέτος, της εισβολής των Τούρκων στην Κύπρο, ήταν η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της τουρκικής μουσουλμανικής μειονότητας της Κύπρου, η οποία καταφανώς δεν υφίσταται και έχει εκλείψει, έστω και αν υπήρξε πριν 50 χρόνια, διότι γνωρίζουμε ότι όσοι είναι από γενεά τουρκοκυπριακοί, δηλαδή πριν την εισβολή, και αποδεικνύεται αυτά από τα χαρτιά τους, τα οικογενειακά και τα πιστοποιητικά τους, μπορούν και συμμετέχουν στην πολιτική ζωή της ελληνοκυπριακής πλευράς, και υπάρχει και ευρωβουλευτής, όπως ξέρουμε, με το ΑΚΕΛ, Τουρκοκύπριος, ο οποίος έχει εκλεγεί από τις περασμένες. Τώρα, γιατί κουράζεστε, κύριε Σταθακόπουλε? Εδώ πήγε ο διοικητής της ΕΥΠ και αντάλλαξε πληροφορίες με τον διοικητή της ΜΙΤ για τους προσφυγικούς μεταναστευτικούς διάβλους και τους διακινητές. Το λιμενικό κάνει η Αλαξοβασιλίκια με την τουρκική ακτοφυλακή και τους παραδίδουμε και φακέλους, προσέξτε, των παράνομων οδών. Αντί να πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να τα καταγγείλουμε ως ευρωπαϊκή χώρα. Ότι είναι οι φταίχτες. Τι θέλετε τώρα δηλαδή? Ακριβώς. Και υπάρχει και κάτι από εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το είχα γράψει κάποτε και στα νέα που έχουν περάσει 4-5 χρόνια από τότε. Η Ελλάδα θεωρείται ως στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο και ειδικά στο Αιγαίο φύλακας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιοχές Natura της Μεσογείου, οι οποίες περιοχές Natura είναι πέραν και έξω από τα χωρικά μας ύδατα. Άρα λοιπόν υπάρχει μια νομιμοποίηση να περιπολούμε και ουσιαστικά να ασκείς παρουσία και προβολή σημαίας, έτσι, δηλαδή έχει και ένα γεωπολιτικό όφελος. Στο όνομα λοιπόν της φύλαξης των περιοχών Natura πέραν από τα χωρικά μας ύδατα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, ένα δικαίωμα το οποίο μας το έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να το ασκούμε, εμείς δεν το ασκούμε. Γιατί η Τουρκία μας είχε πει εξ αρχής ότι αν βγείτε έξω από τα χωρικά σας ύδατα των 6 μιλίων και ασκήστε οποιοδήποτε δικαίωμα, δεν πάνε να έχετε όποιο άλλο θέλετε ή όποια νομιμοποίηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και να λέτε ότι περιπολώ στα 20 ναυτικά μίλια, γιατί είναι περιοχή Natura, εμείς θα βάλουμε εναντίον σας. Θα θεωρήσουμε δηλαδή ότι παραβιάζεται περιοχές και τουρκικού ενδιαφέροντος και τουρκικού ελέγχου, γιατί έχουν και αυτοί τα αντίστοιχα ερευνητικά κέντρα τα δικά τους, με χιλιάδες ερευνητές και εργαζομένους από όλο τον κόσμο κιόλας. Επομένως θεωρώ ότι ωφελημένη η Τουρκία από όλο αυτό που έχει γίνει μέχρι τώρα είναι και θα συνεχίσει να είναι. Έχουμε βεβαίως τις παραδοξότητες της Τουρκίας, όπου ο μέσος Έλληνας ακροατής, καλά δεν είναι υποχρεωμένος, αλλά κυρίως ο αναλυτής αγνοεί, και γενικώς αναλυτές οι οποίοι αναλύουν την είδηση, μόνο αναλυτές δεν είναι. Σχολιαστές ναι, αλλά όχι αναλυτής. Ο αναλυτής πρέπει να προβλέπει τα γεγονότα και να δίνει το στίγμα και να επαληθεύεται. Συνεχώς όμως να επαληθεύεται, γιατί δίνουμε καθημερινά εξετάσεις. Και η επαλήθευση έχει να κάνει ακριβώς με την πρόβλεψη του απρόβλεπτου γεγονότος. Και από τη στιγμή λοιπόν που ένα γεγονός είναι επαναλαμβανόμενο,
και δεν είναι έκτακτο μη κανονικό, αλλά είναι επαναλαμβανόμενο, τότε μόνο απρόβλεπτο δεν είναι. Όπως δεν είναι απρόβλεπτο η Τουρκία και οι κινήσεις της αυτά τα χρόνια. Και ας επιμένουν κάποιοι για να δικαιολογούν τις αστοχίες τους και τα κενά τους, να λένε ότι η Τουρκία είναι απρόβλεπτη. Μόνο απρόβλεπτη δεν είναι. Θέλω... η Ερντογανική Τουρκία συγκεκριμένα. Θέλω ένα χρόνο μετά να κλείσουμε λοιπόν με το εξής. Η Τουρκία κάνει το παιχνίδι της, απλώνει τη στρατηγική της. Πού είναι στρατηγική βάθους σε χρόνο και τόπο. Ωραία. Το ερώτημα είναι και μετά τη διακήρυξη των Αθηνών, με όσα συνεχίζουν να κάνουν οι απέναντι, η ελληνική πολιτική ελίτ και η κυπριακή πολιτική ελίτ χαμπάρι δεν παίρνουν? Είναι δυνατόν? Κοιτάξτε, με έχει προβληματίσει αυτό, κύριε Σαχίνη. Λέω, ή δεν παίρνουν χαμπάρι, οπότε αυτό είναι ευλαπτικό, έτσι. Είναι ευλαπτικό για τους ίδιους και ευλαπτικό βεβαίως για εμάς που μας εκπροσωπούν. Οπότε δηλώνει ανικανότητα. Άρα κάτι πρέπει να γίνει. Αν γνωρίζουν και δεν λαμβάνουν τα μέτρα, ουσιαστικά εν γνώση τους παραδομένοι, ομοίως είναι ευλαπτικοί και για τον εαυτό τους και για εμάς, σύν ότι μέσα σε αυτή την περίπτωση υπάρχει και το στοιχείο του δόλου, η βαριά αμέλεια. Άρα δηλαδή όλο αυτό το πράγμα δεν είναι απλά δεν γνωρίζω ή δεν καταλαβαίνω ή έχω άλλη εκτίμηση και πες ρε παιδί μου δεν υπάρχει μέσα δόλος. Ναι, βλαπτικό μένα δεν έχει δόλο ούτε βαριά αμέλεια. Το άλλο, αν γνωρίζουν και δεν κάνουν τίποτα, απλώς συνενούν βάζοντας πρωτίστως όχι το συμφέρον του τόπου αλλά το συμφέρον των συμμάχων μας που περνάει μέσα από μας. Άρα αυτό που έγραψε και ο διευθυντής Καθημερινής, ο κύριος Παπαχελάς, ότι η Ελλάδα πια θεωρείται εγκυστρωμένο ψάρι από το μεγάλο σύμμαχο. Ακριβώς. Από τη στιγμή λοιπόν που το συμφέρον της Ελλάδος είναι ναι μεν το δικό της και παρεπιπτόντως να ωφεληθούν και οι σύμμαχοί μας, αλλά της Ελλάδος είναι αντιστρόφως λογιζόμενο, δηλαδή ότι πρώτα να ωφεληθούν οι σύμμαχοί μας και παρεπιπτόντως να ωφεληθεί και η Ελλάδα, γιατί θα μας προσφέρουν προστασία επειδή είμαστε καλά παιδιά, είναι μια τελείως λάθος θεώρηση και είναι στον αντίποδα της θεώρησης διπλωματίας εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας, η οποία Τουρκία λέει πρωτίστως να ωφεληθώ εγώ από τις συμμαχίες και παρεπιπτόντως και οι σύμμαχοί μου αλακάρτ. Ανάλογα την περίοδο δεν υπάρχουν σταθερές φιλίες, υπάρχουν σταθερά συμφέροντα. Εξάλλου είναι κάτι το οποίο το έχει διδάξει ο Λόρδος Πάλμερστον, υπουργός εξωτερικών και ήταν πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, στα χρόνια λίγο μετά την Ελληνική Επανάσταση και το έχει πει και ο μεγάλος Μακιαβέλη στο έργο του Πρίντσιπο Ηγεμών. Η υπόσχεση που δόθηκε ήταν μια ανάγκη του παρελθόντος, ο λόγος που δεν τηρήθηκε η υπόσχεση είναι μια ανάγκη του παρόντος. Κοινώς υπαξίπα. Αυτά δεν χρειάζεται καμία σοφία να τα ξέρει κάποιος. Γι' αυτό τα διδασκόμαστε στις κοινωνικές επιστήμες και στις νομικές από το πρώτο έτος. Αλλά δεν τα διδασκόμαστε και μας τα διδάσκουν οι δάσκαλοι, δάσκαλε που δίδασκες και λόγο δεν εκράτης. Μας τα διδάσκουν για να τα εφαρμόζουμε και στη ζωή. Όχι να κάνουμε ότι δεν τα εφαρμόζουμε ή δεν ισχύουν ή δεν τα λοιπά. Γιατί ή τότε ή λειτουργούμε με άγνοια, έστω και αν δεν υπάρχει δόλος, αλλά είμαστε βλαπτικοί, ή αν τα γνωρίζουμε και συνεχίζουμε να τα επαναλαμβάνουμε και να τα κάνουμε αυτά τα λάθη, τότε έχει μέσα και δόλο και βαριά αμέλεια. Άρα και ποινικές ευθύνες. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι αυτά τα οποία λέει ο δάσκαλος και φίλος μου με τιμάει ο Κοντογιώργης, ο καθηγητής, για την ευθύνη των πολιτικών και των εκπροσώπων μας κάθε φορά σε αυτά τα θέματα είναι τεράστια και διαχρονική. Και όπως ανακαλείς ένα πληρεξούσιο από κάποιον που του κάνεις ένα πληρεξούσιο και σε βλάπτει ως πληρεξούσιο σου και του λες Ελλάδο, ανακαλώ το πληρεξούσιο και σου ζητάω και αποζημίωση για τη βλάβη την οποία προξένησες. Ακριβώς με την ίδια λογική, η εξουσιοδοτική ψήφος που δίνουμε στους πολιτικούς μας θα μπορούσε, θα έπρεπε να ανακαλείται από τη στιγμή που όχι μόνο δεν εφαρμόζουν αυτά τα οποία έχουν εξαγγείλει, αλλά λειτουργούν και βλαπτικά κατά της κοινωνίας. Και αυτό αποδεικνύεται, όπως λένε στα νομικά, σε κάθε στάθη της δίκης. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση, καθημερινά αποδεικνύεται αυτό. Αντιλαμβανόμαστε όλοι, λοιπόν, ότι βεβαίως φέρουν ευθύνη οι εκπροσωποί μας, αλλά φέρουμε ευθύνη και εμείς ως πολίτες, και όχι υπήκοοι. Γιατί αν είμαστε υπήκοοι, υπό και ακούω, οκ, να το δεχτώ, είναι κάτι άλλο, είναι και προσβλητικό. Αλλά αν είμαστε πολίτες, τότε δεν έχουμε μόνο υποχρεώσεις, έχουμε και δικαιώματα, αλλά μέσα στις υποχρεώσεις μας αυτές είναι να βάζουμε και τους κατάλληλους εκπροσώπους. Γιατί φέρουμε ευθύνη για το ποιος μας εκπροσωπεί. Σαφές. Λέει εδώ ο φίλος μου Λευτέρης, με αυτό κλείνω, κύριε Σταθακόπουλε. Είπε εξόχως, λέει ο κύριος Σταθακόπουλος, είμαι Θρακιώτης, ότι εδώ ετοιμάζουν buffer zone με ειδικές οικονομικές ελεύθερες ζώνες. Είναι άλλο πράγμα, λέει, από τις ΑΟΣ.
την ώρα που το κράτος, την ίδια ώρα που το κράτος δείχνει σπουδή να στείλει αστυνομικούς να δίνουν τους φοιτητές στη νομική σχολή του Δημοκρίτιου, δεν βλέπει τι γίνεται στην ίδια τη Θράκη και την υποβάθμισή της. Αυτή είναι η κατάντια μας, λέει. Μάλιστα. Έτσι. Κύριε Σταθακόπουλε, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Έχουμε και το συνέδριο να πούμε. Ναι, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη. Βεβαίως. Στο οποίο είστε και από τους βασικούς ομιλητές το Πουσουκού αυτό. Να είστε καλά. Καλημέρα. Βεβαίως και σε εσά. Να είστε καλά και εσά.